Κυρία Κατερίνα Σφυριδάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υποχρέωσή μου. Διευθύντρια αιμοδοσίας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, η κυρία Σφυριδάκη. Είναι ωστόσο αληθές αυτό το οποίο ανέφερα σε όλους τους τόνους, το ακούω, σε όποια εποχή και αν είμαστε, σε όποιο μήνα και αν είμαστε όλο το χρόνο, δηλαδή αυτή την σταθερή ανάγκη για αίμα που υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο τα έκτακτα περιστατικά, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καλύπτονται, έτσι. Βεβαίως, και να σκεφτείτε ότι υπάρχει η ειδική ομάδα των ασθενών με μεσογειακή αναιμία, η οποία εδρεύει εδώ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, και οι ανάγκες της είναι περίπου 4.500 μονάδες το χρόνο. Που καταλαβαίνετε ότι το οικογενειακό περιβάλλον αυτών των παιδιών έχει εξαντληθεί, οι μεταγγίσεις είναι ανά εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολες, επειδή έχουν πολύ καλή αντιμετώπιση τα παιδιά όσον αφορά την αποσυντήρωσή τους. Αυξάνεται το όριο ηλικίας με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι συνοσηρότητες, και παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των ζητουμένων μονάδων για αυτούς τους ασθενείς. Μόνο στο Βενιζέλιο 4.500 μονάδες σε αίμα το χρόνο, μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα και μόνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για ποιο λόγο ακούμε πάντα αυτή την έκκληση και την ανάγκη από όλα τα τμήματα αιμοδοσίας της χώρας. Βεβαίως. Να σκεφτείτε ότι αν δείτε τα στατιστικά του ΕΚΕΑ, αν εξαιρέσουμε το Αγία Σοφία, το παιδόν Αγία Σοφία που νοσηλεύει τα περισσότερα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, είμαστε ακριβώς μετά σε ανάγκες. Δηλαδή ο αριθμός των αγκών μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όπως επίσης είναι νεφροπαθείς, έτσι δεν είναι? Είναι νεφροπαθείς, η αιματολογική ασθενής, η ογκολογική ασθενής. Είναι μια σταθερή ομάδα ασθενών που είναι ευπαθείς ομάδες, γιατί οι συγγενείς, καταλαβαίνετε, έχουν μεγάλο συναισθηματικό φόρτο. Συχνά έχουν πάρα πολλές μεταγγίσεις οι ασθενείς αυτοί. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν αιματολογικοί άρρωστοι οι οποίοι για διάφορες επεμβάσεις διαχειριτικές μπορεί να θέλουν και 3, 4 και 5 μονάδες ημερησίως. Αυτά λοιπόν τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν από τους εθελοντές αιμοδότες. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και η ανάγκη αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όποιος από εμάς μπορεί να βοηθήσει, ας το κάνει. Ούτως ή άλλως δεν γίνεται έτσι χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος. Πάντα υπάρχουν εξετάσεις αιματολογικές, πάντα υπάρχουν όρια, κριτήρια, ηλικιακά ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την υγεία μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε αίμα. Πάντα υπάρχουν, εμείς ακολουθούμε και τις διεθνείς οδηγίες, ακολουθούμε και τις οδηγίες της αιματολογικής εταιρείας και της ελληνικής εταιρείας μεταγγίσης θεραπείας, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές, διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε αφενός μεν το δότη για να τον κάνουμε φίλο και να επανέλθει, αφετέρου να εξασφαλίσουμε το ασφαλές παράγωγο για τον ασθενή. Αυτό που ήθελα να σας πω τώρα λόγω των ημερών, ότι είναι λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, έχει παρουσιαστεί σε αρκετά νοσοκομεία και ξεκίνησαν από νοσοκομεία των Αθηνών να ελαττώνεται ο αριθμός των αιμοληψιών, γιατί αφενός μεν οι αιμοδότες φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο μήπως και κολλήσουν, μήπως και έρθουν σε επαφή με τον κορονοϊό. Και αφετέρου οι αιμοδότες, οι οποίοι είναι αιμοδότες περισσότερο αντικατάσταση, δηλαδή περιβάλλοντος και όχι εθελοντές αιμοδότες, φοβούνται με την έννοια της αιμοδοσίας λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως όταν γρήπη έχεις απλά, δεν δίνεις αίμα, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τα κριτήρια πολύ αυστηρά. Υπάρχουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι γιατροί οι οποίοι κάνουν την επιλογή του δότη, και πρέπει να είναι βέβαιοι και οι αιμοδότες ότι εξασφαλίζομαι στο 100% την υγεία τους, αλλά και οι ασθενείς, γιατί ο έλεγχος είναι ευδελεχής των μονάδων, και τουλάχιστον για όσα μπορούν να ελεγχθούν διεθνώς ελέγχονται και οι μονάδες ειδικές μας. Φαντάζομαι, κυρία Σφυριδάκη, ότι και με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, βγαίνοντας έξω, ότι υπάρχουν εκείνα τα μέτρα τα προληπτικά, είτε μπαίνοντας μέσα στη μονάδα είτε βγαίνοντας στην κινητή μονάδα του Βενιζελίου, ότι πάντα και τα χεράκια σου τα καθαρίζεις, ότι βρίσκεται και εκείνος ο τρόπος να βγεις και να νιώθεις καλά, ότι δεν έχεις πάρει κάποιο μικρόβιο, έτσι, επειδή φοβόμαστε για τον κορονοϊό.
Βεβαίως, πάντα υπάρχει και η απολύμανση της μονάδας και πριν και μετά από κάθε εξόρμηση γίνεται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση. Και σας λέω ότι το προσωπικό είναι άκρως εκπαιδευμένο της ομοδοσίας για να προσελκύσουν και ομοδότες και θέλαμε φίλους. Αυτή η μείωση αυτή την ώρα λόγω του συγκεκριμένου φόβου που αναφέρατε, μην κολλήσουμε κάτι αναφορικά με τον κορονοϊό, καταγράφεται μόνο σε κάποια συγκεκριμένα νοσοκομεία ενδεχόμενα των Αθηνών ή σε όλη την Ελλάδα, κυρία Σφυριδάκη, από την εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε, η πρώτη εικόνα είναι για τα νοσοκομεία των Αθηνών. Αυτά που έχω δει δηλαδή από ανακοινώσεις που κάναν, δηλαδή χτες ας πούμε είδα μια ανακοίνωση από το Αττικό που είναι αρκετά μεγάλο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεπλωθούν και στα άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται πολύ σωστή ενημέρωση και οι ομοδότες μας να μην φοβούνται. Ωραία. Κρατάω το βάσει των όσων λέτε ότι αυτή την ώρα στα νοσοκομεία της Κρήτης, εκτός από τις σταθερές ανάγκες, τις ελλείψεις που υπάρχουν, ότι δεν παρουσιάζεται μειωμένη ροή εξαιτίας κορονοϊού και του φόβου αυτού που υπάρχει, έτσι? Όχι. Εμείς μέχρι τώρα είμαστε καλά, δηλαδή είμαστε σε μια σταθερή πορεία όπως κρατάμε με τα στατιστικά μας όλο τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερη μείωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Είπαμε ότι το Σάββατο 7 Μαρτίου η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου θα βρίσκεται στα Λιοντάρια έξω από την Λότζια. Νομίζω είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, μέχρι ή όχι? Μέχρι τη 1.30. Ωραία. Είναι τα σταθερά μας ραντεβού κάθε δεύτερο Σάββατο. Είμαστε εκεί. Και περιμένουμε τους φίλους μας και τους αιμοδότες μας να τους δούμε και να προσφέρουν και να νιώσουν και αυτοί την έννοια της προσφοράς και να κάνουν αυτό το δώρο ζωής.